Θα προχωρήσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, στον πρώτο κύκλο συζήτησης της εκπομπής. Φιλοξενούμε σήμερα τον ομότιμο καθηγητή συγκριτικής πολιτικής, κύριο Θανάση Διαμαντόπουλο, με μια πολύ μακρά προσφορά στα ελληνικά ακαδημαϊκά πράγματα, μια μακρά θητεία στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, συγγραφέα πάρα πολλών επιστημονικών βιβλίων, τα τελευταία χρόνια και επιτυχημένο συγγραφέα λογοτεχνικών βιβλίων. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ για τη θερμή υποδοχή, τα λόγια σας. Επιτρέψτε μου, μιας και είδα ότι ασκείτε και ένα παιδαγωγικό ρόλο στους ακροατές σας, για την περίοδο που αναφέρατε, εκτός από τα εξαιρετικά βιβλία, θα πρότεινα και εγώ του George Finlay την ιστορία της ελληνικής επαναστάσεως που καταλαμβάνει και την περίοδο του Όθωνα, καθώς και τη μεταγενέστερη. Βεβαίως. Απλώς είναι μεταφρασμένη από τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Και δεν ξέρω πόσοι νεοέλληνες μπορούν να καταλάβουν τη γλώσσα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Πιστεύω αρκετοί ακόμα, ελπίζω, και εύχομαι να το τολμήσουν πολύ για να έχουν και την ευχαρίστηση της γλώσσας, τη λογοτεχνική. Είναι αυτή καθεαυτή η γλώσσα του Παπαδιαμάντη, συνιστά τεχνούργημα. Πραγματικά. Κύριε καθηγητά, ως αφορμή, γιατί θα αναφερθούμε και σε άλλα πράγματα, αλλά ως αφορμή για τη συζήτηση θα ήθελα να εστιάσουμε πρώτα στα τεκτενόμενα των Ηνωμένων Πολιτειών. Προϋπάντησε στην εκπομπή η είδηση ότι οι Ταλιμπάν έκαναν endorsement, όπως λένε στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή θεώρησαν ως εκλεκτό τους για την προεδρία τον πρόεδρο Τραμπ. Αυτό είναι βέβαια λίγο ευτράπελο ίσως, αλλά γενικά πώς βλέπετε εσείς να εξελίσσεται η προεκλογική περίοδος? Ποια είναι τα μεγάλα ζητήματα που έχουν μονοπολίσει το ενδιαφέρον εκεί? Πώς τοποθετούνται οι δύο αντίπαλοι πάνω σε αυτά? Έχω την αίσθηση, πέραν μερικών παραδοσιακών διαιρετικών τομών, ας πούμε την αντιπαράθεση ανάμεσα στην εξωστρεφή Αμερική, την Αμερική της παρεμβατικότητας, του διεθνούς ρόλου, των διεθνών αξιών και την Αμερική της εσωστρέφειας, την πρώτη εκφράζει σε κάποιο βαθμό ο Biden και τη δεύτερη ο Τραμπ, αλλά αυτή η διαίρεση υπήρχε από πολύ παλιά, από την εποχή του Προέδρου Θεόδωρου Ρούσβελτ, όχι του Φραγκλίνου, ναι. Του Θεόδωρου Ρούσβελτ, στις αρχές του 20ου αιώνα, ότι αυτή η εκλογική αντιπαράθεση δεν στηρίχθηκε τόσο πολύ σε αντιπαράθεση ίσιους θεματικών ζητημάτων. Μπορεί να έγιναν μικρές αναφορές στο Obamacare, αλλά στην πραγματικότητα αυτά ήταν ελάχιστα. Δεν μίλησαν για οικονομία τόσο πολύ γενικά, δεν μίλησαν για ανάπτυξη. Κυρίως εστιάστηκε στις προσωπικότητες, στην απαξίωση των προσωπικότητων των δύο υποψηφίων. Ήταν δηλαδή οι μεν σαν να ήθελαν να απαλλαγούν από ένα παρανοϊκό, οι δε να μην αφήσουν να κυβερνηθεί η χώρα από ένα ανοϊκό. Εστιάστηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό στις προσωπικότητες και στην ακραία πόλωση που αυτές προκαλούν, κυρίως λόγω των χαρακτηριστικών του Πρόεδρου Τραμπ. Και επομένως τα λεγόμενα ίσιους, οι θεματικές αντιπαραθέσεις έγιναν περισσότερο, και αυτό δεν είναι τυχαίο, έχει να κάνει και με τον τρόπο που αναδεικνύεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ στις επιμέρους πολιτείες. Για παράδειγμα στη Φλόριντα, που κατά παράδοση υπάρχουν πολίτες και ψηφοφόροι υψηλού βιωτικού επίπεδου, εστίαζαν πάντα στα οικονομικά θέματα, στην προοπτική ανάπτυξη της χώρας κτλ. Τώρα, επειδή υψηλού βιωτικού επίπεδου συνήθως και δυστυχώς σε όλο τον κόσμο είναι και μεγάλης ηλικίας, εστίασαν περισσότερο σε θέματα υγείας, στη διαχείριση της πανδημίας, της υγειονομικής κρίσης κτλ. Αλλά εθνικά ζητήματα, πέραν της απαξίωσης του ενός ή του άλλου υποψηφίου, που δέσποσε, κυριάρχησε, πέρασαν σε δεύτερη μοίρα, θα έλεγα. Επιτρέψτε μου να πω μια σκέφτερα τον τρόπο στον οποίο εκλέγεται ο πρόεδρος. Ασφαλώς, ναι, είναι πολύ χρήσιμο για τους ακροατές. Ναι. Βέβαια, όλοι έχουν καταλάβει ότι δεν εκλέγεται απευθείας από το λαό, αλλά μέσω ενός εκλεκτορικού κολεγίου. Δηλαδή, κάθε πολιτεία και σε επίπεδο πολιτείας εκλέγεται ένας αριθμός εκλεκτόρων που δεν είναι ακριβώς ανάλογοι προς τον πληθυσμό της πολιτείας. Οι μικρές πολιτείες ελαφρώς υποαντιπροσωπεύονται, αλλά πάση περιπτώσει έχει μια διακύμαση. Αρχίζουν από 55 που έχει η Καλιφόρνια, 38 το Τέξας, 29 η Νέα Υόρκη, η Φλόριντα, και πάνε σε τρεις κατελάχιστον εκλέκτορες που έχουν οι μικρές πολιτείες. Και το σύνολο των εκλεκτόρων το παίρνει ο σχετικός πλειοψηφόν, με εξαίρεση το Μέν και την Νεμπράσκα, που μπορεί και ο μειοψηφόν, επειδή όλη η πολιτεία και δεν είναι μια εκλογική περιφέρεια, να εκλέξει έναν εκλέκτορα. Αλλά αυτό πράγματι δημιουργεί
μια παραδοξότητα. Απατέλεσε αμερικανική ευρεσιτεχνία. Σήμερα είναι πάλι αμερικανική μοναδικότητα, γιατί κάποιες χώρες της Λατινικής Αμερικής, Βαλτικές Δημοκρατίες, η Νότια Κορέα, για ένα διάστημα με κάποια παραλλαγή, η Φιλανδία, που πήγαν να το υιοθετήσουν, το εγκατέλειψαν. Και το ερώτημα είναι γιατί το υιοθέτησε, γιατί δεν εκλέγει απευθείας ο λαός. Τέσσερις φορές έχει γίνει ο μειοψηφός ψήφους να βγει πρόεδρος. Όπως και την τελευταία με τον πρόεδρο Τραμπ. Και την τελευταία και το 2000 και άλλες δύο φορές τον 19ο αιώνα, το 1876 και το 1888. Το ερώτημα είναι γιατί. Και η απάντηση βρίσκεται ότι αφενός μεν αυτό ανταποκρινόταν στις επικοινωνιακές δυνατότητες του 18ου αιώνα, όταν έγινε το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών, που οι πολίτες δεν υπήρχαν εφημερίδες, δεν υπήρχαν ραδιόφωνα, δεν ήταν γνωστό το πρόσωπο του υποψηφίου Προέδρου και κρίθηκε σκοπιμότερο για καλύτερη ταύτιση ο λαός, οι πολίτες, να ψηφίσουν αναγνωρίσιμες τοπικές προσωπικότητες. Κυρίως όμως ήταν ένας συμβιβασμός μεταξύ των οπαδών της ενοποίησης του χώρου, των φεντεραλιστών, που θέλαν απευθείας ο λαός να εκλέγει τον πρόεδρο, και των ρεπουμπλικανών, των οπαδών δηλαδή, της κατά το δυνατόν μεγαλύτερης αυτονομίας των πολιτιών, που θέλαν να τον εκλέγει η γερουσία. Και έτσι ο συμβιβασμός βρέθηκε αυτό το εκλεκτορικό κολέγιο, που έχει όμως μια πολύ ιδιαίτερη σημασία. Ότι ουσιαστικά η εκλογική αντιπαράθεση δεν γίνεται στο σύνολο των ΗΠΑ. Γιατί από τις 50 πολιτείες, πάνω κάτω στις 35, είναι περίπου δεδομένο ποιος θα προηγηθεί, άρα ποιος θα πάρει το σύνολο των εκλεκτόρων. Εντάξει, υπάρχουν εξαιρέσεις σπάνιες. Ναι. Ο πρόεδρος Κλίντον πήρε πολιτείες που δεν τις είχε κερδίσει ποτέ το Δημοκρατικό Κόμμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το Άρκανσας είναι βέβαιο θα το πάρει ο Τραμπ. Το district της Ουάσιγκτον σχεδόν με 90% ή τη Νέα Υόρκη, την Καλιφόρνια, θα την πάρει ο Μπάιντεν. Γίνεται σε 15 πολιτείες όλο το κεφάλαιο. Το κεφάλαιο το επικοινωνιακό, το κεφάλαιο το οικονομικό και το κεφάλαιο το επενδυτικό, συγγνώμη, και το κεφάλαιο το οικονομικό των υποψηφίων επενδύεται σε αυτά τα λεγόμενα swing states, τις μετεοριζόμενες πολιτείες. Στις άλλες υπάρχει ελάχιστη ανασχόληση. Βέβαια, μια τελευταία παρατήρηση από αυτού. Μπορεί να δημιουργηθεί και ο προβληματισμός. Εντάξει, το εισήγαγαν για τους λόγους που το εισήγαγαν το 18ο αιώνα. Έκτοτε είναι σχεδόν 2,5 αιώνες. Γιατί δεν το αλλάζουν, και ο λόγος που δεν το αλλάζουν είναι αφενός μεν γιατί αντιδρούν οι μικρές πολιτείες που σε κάποιο βαθμό υπεραντιπροσωπεύονται στο εκλεκτορικό κολέγιο, και για να αλλάξει το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών 38 από τις 50 σήμερα πολιτείες, άρα τον μπλοκάρουν οι μικρές, αλλά και για έναν άλλο λόγο. Αντιδρούν τα κομματικά κατεστημένες πολιτείες. Διότι η δύναμη του κομματικού μηχανισμού σε κάθε πολιτεία, αν εκλεγόταν απευθείας από το λαό, θα ήταν μικρότερη. Τώρα διαπραγματεύονται με την κεντρική ηγεσία στην Ουάσιγκτον, με καλύτερους όρους. Βοηθήστε μας, μήπως σας φέρουμε όλους τους εκλέκτες της πόλης, της πολιτείας. Πολύ σημαντικές λεπτομέρειες αυτές, πάρα πολύ σημαντικές, που ουσιαστικά μας διαφωτίζουν για το πώς φτάνουμε στις εκλογές. Θα κάνουμε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα, κύριε καθηγητά, και επανερχόμαστε. Επιστρέφουμε στη συζήτηση με τον καθηγητή Θανάση Διαμαντόπουλο. Κύριε καθηγητά, πώς βλέπετε εσείς να διαμορφώνεται πολιτικά η πραγματικότητα στις ΗΠΑ σε επίπεδο κοινωνικής βάσης? Δηλαδή, είναι η κοινωνία απόλυτα διχασμένη και κυριαρχείται από ριζοσπαστισμό, όπως φαίνεται στα ρεπορτάζ που βλέπουμε πολύ συχνά? Ναι, επιτρέψτε μου απλώς πριν απαντήσω, επειδή άκουσα και στο δελτίο ειδήσεων ότι οι Ταλιμπάν του Αφγανιστάν υποστηρίζουν τον πρόεδρο Τραμπ, ο αντιπρόεδρος Μπάιντεν, ο πρώην αντιπρόεδρος Μπάιντεν, να έχει την ευγένεια να του στείλει ένα δώρο για την υποστήριξη που δίνει στον αντίπαλό του. Και απλώς για να ολοκληρώσω αυτό που λέγαμε πριν από το διάλειμμα, ότι υπάρχουν και προϋποθέσεις που είναι και συνθήκες θεωρητικές εμπολής, αλλά μπορεί και να προκύψουν, ακόμα και σήμερα μπορεί να προκύψουν, που τον πρόεδρο δεν θα τον εκλέξει το εκλεκτορικό κολέγιο και μετατίθεται σε άλλο θεσμικό όργανο των ΗΠΑ. Πότε ενεργοποιείται αυτή η δικλίδα? Αυτό ενεργοποιείται. Έχει γίνει δύο φορές στο παρελθόν για διαφορετικούς λόγους. Η μία ήταν όταν πλήρωνες των δύο υποψηφίων προέδρων εξέλεξαν εκλέκτορες. Αυτό δεν μπορεί να γίνει σήμερα και αποτέλεσμα δεν υπήρχε απόλυτη πλειοψηφία. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι όταν είχε επί ισοψηφίας και είχε συμβεί με τον πρόεδρο Τζέφερσον και τον υποψήφιό του τον Μπουρ, όταν εκλέξουν ακριβώς τον ίδιο αριθμό εκλεκτόρων. Αυτό μπορεί να συμβεί. Έχουν υπολογιστεί εάν από τα
τις ακόμη μη σίγουρες, τα swing states, πάρει την πολύ μεγάλη πλειονότητα ο Τραμπ και μία ή δύο ακόμη ο Biden, υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις που ο καθένας εξ αυτών θα εκλέξει 269 εκλέκτορες. Και τότε ποιος θα αποφασίσει? Τότε μετατίθεται η ευθύνη στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αλλά όχι στους 435 βουλευτές ως άτομα, αλλά οι βουλευτές της κάθε πολιτείας διαμορφώνουν μία ψήφο. Δηλαδή οι 53 βουλευτές της Καλιφόρνιας θα δημιουργήσουν τη μία μοναδική ψήφο της Καλιφόρνιας. Όπως ο ένας βουλευτής μιας μικρής πολιτείας. Μεγάλες και μικρές πολιτείες τότε έχουν τον ίδιο αριθμό ψήφων. Άρα είναι 50. 50 ψήφοι και όπως μοιράζονται. Δεν είναι καν βέβαιο ότι είναι 50, διότι εάν μια πολιτεία δεν καταφέρει να συμφωνήσει να υπάρχει απόλυτη πλειοψηφία των εκλεκτόρων της ή των βουλευτών της, αν ισοψηφίσουν οι βουλευτές της ή αν δεν δημιουργήσουν απόλυτη πλειοψηφία, κάποιος είναι λευκός, τότε χάνεται η ψήφος της πολιτείας, μπορεί να είναι 49-48. Μάλιστα. Μάλιστα. Είναι ένα αρκετά σύνθετο πολιτιακό σύστημα. Τώρα για αυτό που με ρωτήσατε για τον ριζοσπαστισμό, νομίζω ότι έχει φτάσει στο μεγαλύτερο βαθμό που έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια. Όταν βλέπετε τον πρόεδρο Τραμπ να βγαίνει με, γιατί ξέρετε, ριζοσπαστισμός και λαϊκισμός πηγαίνουν με την απλούστευση, γι' αυτό και το δημοψήφισμα είναι στοιχείο της ριζοσπαστικής αλλά και λαϊκιστικής δημοκρατίας, για τα ανάγκη όλα σε ένα απλουστευτικό δίλημα ναι ή όχι, υπέρ ή κατά. Ενώ η πραγματικότητα, η πολιτική, η κοινωνική, είναι πάντα πιο σύνθετη για να μπορεί να αναχθεί σε διληματικές θέσεις. Όταν λοιπόν ο πρόεδρος Τραμπ κατηγορεί τον Biden ότι είναι κατά του Θεού και κατά των όπλων, καταλαβαίνετε πόσο πολλώνει αυτό, χτυπάει σε πυρήνα αξιακό πρωτόγωνο ενστίκτων και είναι πάρα πολύ, όπως το βλέπουμε επίσης, και στο κοινωνικό υπόστρωμα των ψήφων. Η πολιτεία του Τέξας, η οποία επί πάρα πολλές δεκαετίες τώρα είναι μονοδιάστατα προσανατολισμένη υπέρ του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, μπορεί να αλλάξει, και αν όχι σε αυτές τις εκλογές τις επόμενες, λόγω της δημογραφικής της αλλαγής με τη μαζική εισρωή Ισπανόφωνων από το Μεξικό και από την Λατινική Αμερική ευρύτερα. Είναι τόσο έντονα προσανατολισμένες κάποιες κατηγορίες πολιτών, ή αντιθέτως, εάν πάρουμε τους άντρες, τους λευκούς, τους χαμηλής μόρφωσης, το ποσοστό του Τραμπ είναι κοντά στο 70%. Βλέπουμε, λέει, ακραία κοινωνική πόλωση των τάσεων στο εκλογικό σώμα των ΗΠΑ. Πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η κατάσταση? Δηλαδή, αφενός έχουμε τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει αφήσει να εννοηθεί σε πλείονες της μιας περίπτωσης ότι ενδέχεται να μην αναγνωρίσει αυτονόητα και άμεσα το αποτέλεσμα των εκλογών, εφόσον αυτό δεν τον ευνοεί. Έχουμε μια σειρά από εκδηλώσεις ακραία ριζοσπαστικών ομάδων και από τις δύο πλευρές, θα έλεγε κανείς, αλλά οπωσδήποτε περισσότερο μαζικά από την πλευρά των υποστηρικτών του Τραμπ. Μάλιστα στο τελευταίο debate, στο μοναδικό debate που πρόλαβε να γίνει, ο Τραμπ αρνήθηκε να καταδικάσει αυτού του είδους τις ομάδες και απλά ζήτησε από μία από αυτές, από τις επικρατέστερες, να κάνουν, λέει, περίπου να έχουν το όπλο παραπόδα, όπως θα λέγαμε. Εσείς τι βλέπετε, πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η κατάσταση? Σπέξτε, αναφέρεται σε κάτι τρομακτικά επικίνδυνο, όχι απλώς για τη δημοκρατία, αλλά για την συνοχή του αμερικανικού κράτους, διότι είναι ένα κράτος που δεν βασίστηκε, όπως η Γαλλία, η Αγγλία, η Ισπανία, η Ελλάδα, στην κοινή ιστορική πορεία, στις κοινές μνήμες, αλλά δημιουργήθηκε από εθνολογικά ετερόκλητα στοιχεία, τα οποία τα ένωσαν η κοινή πίστη στους θεσμούς. Η Αμερική συγκροτήθηκε γύρω από ένα συνταγματικό και θεσμικό πατριωτισμό, τον οποίο δεν τον αμφισβήτησε ποτέ κανένας. Δεν τον αμφισβήτησε καν ο αντιπρόεδρος Γκορ, όταν ιτήθηκε στις εκλογές, έχοντας κατά πολύ ξεπεράσει σε ψήφους τον αφιψήφιό του, κυρίως διότι μια απόφαση του πολιτικά προσανατολισμένου Supreme Court, του ανώτερου δικαστηρίου,
εμπόδισε την καταμέτρηση με το χέρι των ψήφων της Φλόριντα, όταν υπήρχε πολύ μεγάλη αμφιβολία για το πώς είχαν λειτουργήσει τα διαθρητικά μηχανήματα και πώς είχαν ψηφίσει οι πολίτες σε εκείνη την πόλη. Και δεν το αμφισβήτησε ποτέ κανείς. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών που αμφισβητείται ο πυρήνας της βασικής συνένεσης, που ήταν ο σεβασμός στους θεσμούς. Σας θυμίσω ότι όταν ο πρόεδρος Κλίντον είχε πάρα πολύ αμφισβητηθεί και παραπέμφθηκε και λίγο έλειψε να τεθεί και θέμα destitutions, αποπομπής του από το προεδρικό αδίκημα για την περιβόητη υπόθεση Λιουίνσκι, δεν ήταν γιατί είχε συνάψει εξωσυζυγική σχέση, αλλά γιατί είχε ψευστεί προς τον αμερικανικό λαό όταν είπε πως δεν είχε υπάρξει inappropriated, ανήθικη σχέση και λέγανε ότι στον πυρήνα του θεσμικού συμβολέου μεταξύ προέδρου και λαού είναι, δεν λέει ψέματα ο πρόεδρος. Ένας λαός, ένα έθνος που συγκροτήθηκε γύρω από την κοινή πίστη στους θεσμούς του, βλέπει τον πυρήνα των θεσμών, που είναι η προεδρική εκλογή, να αμφισβητείται από τον πιθανότατα μελλοντικό ηττημένο. Εάν ο Τραμπ, και νομίζω επειδή με ρωτήσατε πού θα πάνε τα πράγματα, θα κριθεί εάν η θητεία Τραμπ παραμείνει μια παρένθεση σύντομη ή εάν πλέον επιβεβαιωθεί με δεύτερη εκλογή. Οπότε πάμε σε μια αποσάφρωση σε πολύ μεγάλο βαθμό, θεωρώ, του ηθικού υποστρώματος της δημόσιας ζωής των ΗΠΑ. Και σκεφτείτε και κάτι ακόμα, επιτρέψτε μου να πω, ότι στα 75 μεταπολεμικά χρόνια έχουν υπάρξει δύο μόνο περιπτώσεις, μία με δημοκρατικό πρόεδρο και μία με ρεπουμπλικανό, που ο εξερχόμενος πρόεδρος δεν επανεξελέγει. Είναι τέτοιο το λεγόμενο incumbency effect, η δύναμη του εξερχόμενου πρόεδρου, η αναγνωρισιμότητά του, οι μηχανισμοί που μπορεί να χρησιμοποιήσει η προβολή του, που σπανιότατα συμβαίνει εξερχόμενος πρόεδρος να μην επανεκλέγεται. Πολύ, πολύ σωστό αυτό, πολύ σωστή παρατήρηση. Μέχρι και ο Μπούς ο νεότερος επανεξελέγει. Ναι, πολύ σωστή η παρατήρηση αυτή. Η εκλογή του πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ το 2016 έφερε με εντυπωσιακό τρόπο και μη αναμενόμενο ίσως για πρώτη φορά στο σκληρό πυρήνα του δυτικού κόσμου το πρότυπο του ημιαυταρχικού λαϊκιστή ηγέτη, το οποίο το έχουμε δει από παλιά στη Ρωσία με την κυριαρχία του Βλαντιμίρ Πούτιν. Το είδαμε να αναφύεται σε μια σειρά από χώρες της περιφέρειας, όπως στην γειτονική μας Τουρκία με τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Το είδαμε ακόμα και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ηγέτες όπως ο Ορμπάν. Και ξαφνικά το βλέπουμε στην καρδιά, στο σύμβολο της δυτικής αστικής φιλελεύθερης δημοκρατίας, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η δυναμική αυτού του φαινομένου είναι σήμερα ακόμα εξίσου ισχυρή ή βλέπετε ότι υπάρχει μια κάμψη, ότι βρήκε κάπου ταβάνι, ας πούμε? Υπάρχει ελπίδα αντοχής και επικράτησης για τα πλαίσια της φιλελεύθερης δημοκρατίας ή οδηγούμαστε σε ένα νέο τελείως τοπίο? Έχω την αίσθηση ότι σε μεγάλο βαθμό αυτή η φοβερή έξαση του λαϊκισμού που οδήγησε στο μοντέλο της ημιαυταρχικής δημοκρατίας, και δεν είναι μόνο αυτές οι περιπτώσεις που είπατε, όταν προετών ο ιδρυτής του γαλλικού εθνικού μετώπου, ο Σαμαρί Λεπέν, πέρασε στο δεύτερο γύρο των εκλογών, όπου πήρε 18%, είχε κινητοποιηθεί το σύμπαν εναντίον στη Γαλλία. Στις τελευταίες εκλογές η κόρη του πέρασε στο δεύτερο γύρο, πλησίασε το 40%, θεωρείται ότι είναι ένα πιθανότατο φαβορί για τις επόμενες εκλογές. Σε μία ακόμη χώρα με βαθιά δημοκρατική παράδοση, οι Ηνωμένες Πολιτείες, συγγνώμη, η Μεγάλη Βρετανία είναι η πατρίδα του κοινοβουλευτισμού, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η πρώτη δημοκρατία του πλανήτη, η Γαλλία είναι η πρώτη χώρα με καθολική ψήφο. Και εκεί πέρα ακόμη υπάρχει το ενδεχόμενο. Όλα αυτά πιστεύω ότι οφείλονται αφενός μες στην οικονομική κρίση, την πολύ μεγάλη ξαφνική οικονομική κρίση του 2008, που κατέστησε τους ανθρώπους στον δυτικό κόσμο έμπλεους φόβου για τη διατήρηση ενός βιωτικού επίπεδου που το θεωρούσαν δεδομένο, αφετέρου δε σε μια κρίση ταυτότητας. Δηλαδή, στην βασική εισρωή σε χώρες του δυτικού κόσμου μεταναστών από τον τρίτο κόσμο, οι οποίοι είναι φορείς εναλλακτικών πολιτισμικών προτύπων
και βιωμάτων που δημιούργησε μείζονες αμφιβολίες και μια διάθεση περιχαράκωσης και άμυνας η οποία έφτασε σε υπερβολές. Τώρα στις πρώην κομμουνιστικές χώρες Κεντρικής Ευρώπης που δεν είχαν πολύ μεγάλη κουλτούρα δημοκρατίας αυτό ήταν πολύ πιο εύκολο να ριζώσει. Επειδή όμως η ερώτησή σας ενδεχομένως κάνει τους ακροατές μας να σκεφτούν και την λαϊκιστική περίοδο της ελληνικής κοινωνίας, την περίοδο των μνημονίων, της μεγάλης ανασφάλειας, όχι απλώς από το ευρώ, αλλά από το φυτικό κόσμο και γίνουμε μια αφρικανική χώρα με λευκούς κατοίκους κτλ. Θα ήθελα εδώ να πω ότι στην Ελλάδα αυτή η παρόξυνση λαϊκισμού ευτυχώς βιώθηκε ως παρένθεση. Είμαστε μια χώρα που και το φασιστικό κίνημα σε άλλες εποχές δεν διωγγώθηκε πάρα πολύ, κυρίως λόγω των δεσμών κοινωνικής αλληλεγγύης που δεν άφησε τους φτωχούς να γίνουν τελείως απόκλειδοι. Τους προστάτευσε ένα παράλληλο κοινωνικό δίκτυο. Σε εμάς τώρα δεν βλέπουμε. Οι μεν πιο δεξιές αποφύσεις αυτού του λαϊκισμού όπως η Χρυσή Αυγή βρίσκονται σε πολιτική αποσύνθεση. Η δέκατη εξοχήν αριστερή του έκφραση που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μεταλλαγεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και με διαδοχικές καθάρσεις όταν έφυγε η ομάδα Λαφαζάνη, η ζωή Κωνσταντοπούλου κτλ. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι εφόσον η παγκόσμια οικονομία ανακάμπτηκε μόνο υπό την προϋπόθεση αυτή, το βιωτικό επίπεδο των Ευρωπαίων δεν απειλείται, όχι πως θα εκλείψει, διότι υπάρχει ο άλλος παράγων, ο παράγων της ανησυχίας ταυτότητας που αποκάλεσα λόγω της συνεχώς επικοινώμενης της πολιτισμικής πίεσης. Ναι, της πολιτισμικής πίεσης, αλλά πιθανότατα στο εγγύς μέλλον και πάντα με όρους καλής οικονομίας να ελεγχθεί λίγο περισσότερο αυτή η τάση. Η απάντησή μου είναι κάπου ενδιάμεσα. Ναι. Δεν θα εκλείψει, αλλά δεν, ίσως δεν χτυπήσει τα βάνη όπως για να χρησιμοποιήσω την επιτυχημένη σας φράση. Θα λέγατε ότι είναι σωστή η φράση που έχει γραφτεί ότι ο λαϊκισμός δίνει τις λάθος απαντήσεις στα σωστά ερωτήματα. Απολύτως. Τα προβλήματα είναι πάρα πολύ υπαρκτά. Είναι εξαιρετικά υπαρκτά διότι, εντάξει, όσον αφορά την οικονομική κρίση ήταν και μια κρίση αφροσύνης, έτσι. Αν μιλάμε για τη χώρα μας, η χώρα μας από τα μέσα της αρχές δεκαετίας του 80 είχε μπει σε μια άφρονα πολιτική ακραίας δανειοληψίας όπου τα δανειζόμενα από το κράτος χρήματα δεν πήγαιναν σε έργα ανάπτυξης αλλά ακραίας παροχολογίας και με ανησυχεί ακόμη και τώρα το έκανα και σχετική ανάρτηση και έλαβα πάρα πολλές νομικίστικες απαντήσεις εκεί που το θέμα είναι ιστορικό ότι με την καταβολή των αναδρομικών στους συνταξιούχους δείχνουμε ότι δεν είμαστε μια χώρα στραμμένη στο μέλλον που θέλει να επενδύσει στους νέους να βάλει τις προϋποθέσεις της ανάπτυξης και να δώσει στους νέους τα μέσα και τις δυνατότητες να τροφοδοτήσουν την πρόοδο και την καινοτομία αλλά είναι η παρελθοντοστραφής κοινωνία. Λοιπόν, είχαμε τότε μια πολιτική αφροσύνη, αλλά δεν πάβει να είναι γεγονός ότι υπάρχουν γειτονιές ολόκληρες, οι οποίες με την μαζική και ανεξέλεγκτη εισρωή ανθρώπων άλλων πολιτισμικών ταυτοτήτων, το δράμα των οποίων και την αγωνία των οποίων για την βελτίωση της ζωής τους ο καθένας σέβεται, αλλά δεν πάβει να είναι γεγονός ότι είναι πολιτισμικά δύσκολα αφομοιώσιμη, δημιουργεί μια ανησυχία που κάνει τους λιγότερο ευαίσθητους, πολιτικά και δημοκρατικά ευαίσθητους, να φτάνουν σε ακραίες θέσεις. Και ίσως δεν είναι τυχαίο ότι πιο ανεκτική σε αυτό το φαινόμενο της αλλίωσης φυσιογνωμίας περιοχών είναι αυτοί που βρίσκονται πιο μακριά από τις περιοχές που πλήττονται. Στα βόρεια προάστια, στα αριστοκρατικά προάστια του περίγειου της Αθήνας είναι όλοι υπερευαίσθητοι σε οτιδήποτε μπορούν να θεωρήσουν ρατσιστική φοβία. Αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν στις άμεσα πληττόμενες γειτονιές
νιώθουν ότι ο τρόπος ζωής τους, οι αξίες με τις οποίες μεγάλωσαν, είναι εν κινδύνο. Και από εκεί και πέρα, όταν έχεις έντονο το πρόβλημα, θα δώσεις και τις λάθος απαντήσεις. Αναφερθήκατε πριν στην πορεία της Χρυσής Αυγής. Τη εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε φυσικά τα πολύ σημαντικά γεγονότα της ολοκλήρωσης, τουλάχιστον σε επίπεδο απόφασης, της δίκης της Χρυσής Αυγής, η οποία σύρθηκε επί μακρόχρονικό διάστημα με διάφορες δικαιολογίες, ότι δεν βρισκόταν αίθουσα κατάλληλη κλπ. Φτάσαμε όμως λοιπόν στην κομβική στιγμή της απόφασης. Είδαμε ότι υπήρξε η καθοριστική απόφαση, ότι υπήρχε, δρούσε μια εγκληματική οργάνωση υπό το μανδύα αυτού του πολιτικού κόμματος, το οποίο είχε ξεκάθαρα νεοναζιστικό χαρακτήρα. Πιστεύετε ότι ήταν μια μετεωρική πορεία, δηλαδή ήταν κάτι το οποίο φάνηκε και χάνεται, ή οι βαθύτερες ρίζες που συνέθεσαν την έξαρση αυτού του φαινομένου υπάρχουν, είναι εδώ και γενικότερα πρέπει να υπάρχει η επαγρύπνηση που λένε πολύ. Πρώτα επιτρέψτε μου να πω ότι γύρω από αυτή την ιστορία βλέπω πολλή υποκρισία. Πρώτα απ' όλα και σήμερα ακούω τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να μιλάει για ομόφημη χαρά του ελληνικού λαού κτλ. Όταν μισό εκατομμύριο Έλληνες, σε ένα ποσοστό που άγγιξε 7% στις συνθήκες της κρίσης, δεν είχαν δισταγμό να ψηφίσουν στην Χρυσή Αυγή. Δεν θέλω να κάνω μικρή πολιτική τώρα, αλλά άκουγα πολύ κόσμο και τον περιπτεράζει γειτονιά μου να μου λέει αυθελαντεύομαι μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Χρυσής Αυγής, που σημαίνει ότι είχαν καταληθεί τα ιδεολογικά όρια και υπήρχε η γυτνίαση της αντισυστημικής ψήφου, της ψηφοαπόρριψης, αλλά ακόμη και στις τελευταίες εκλογές, στις περσινές, έλειψαν απειρολά κάπου 3.500 ψήφοι, δηλαδή ένα μικρό χωριό, για να είναι πάλι εκπροσωπούμενοι στο ελληνικό κοινοβούλιο η νεοναζιστική αυτή ομάδα. Και δεύτερον, η απόφαση που βγήκε είναι απόφαση που έχει δύο ακόμη βαθμούς δικαιοδοσίας. Δεν έχει λήξει νομικά το θέμα και θυμίζω ότι και η εισαγγελέα της έδρας είχε θεωρεί τους κατηγορούμενους αθώους για τη σύσταση και διεύθυνση εγκληματικής ενέργειας και μένει. Δηλαδή υπάρχουν ακόμη δικαιοδοτικές βαθμίδες κρίσης. Τώρα, αν είναι κάτι μετεωρικό, νομίζω πως ναι. Σας είπα και πριν ότι ακόμη και στο Μεσοπόλεμο και όλες, αλλά και τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια και μετά τον εμφύλιο, σχεδόν πάντα οι φασιστοειδείς, και εδώ είναι πολύ στον πυρήνα του φασιστικού ιδεολογήματος, πολιτικές εκφράσεις στην Ελλάδα δεν είχαν εύρος και δεν είχαν διάρκεια. Και η απάντηση είναι, νομίζω την ανέφερα και προηγουμένως, στο ότι οι πληττόμενοι από την κρίση, λόγω του προστατευτικού ιστού που συνιστά στην Ελλάδα η οικογένεια και πουθενά άλλου δεν είναι τόσο διαδεδομένος, δεν εξαθλειώνονται τόσο πολύ ώστε να φτάσουν με διάρκεια. Άλλο να ρίξουν μια ψήφο διαμαρτυρίας ή δυσφορίας ή αποδοκιμασίας ή ισοπαίδωσης στο αντιδημοκρατικό, αντισυστημικό μόρφωμα και άλλο να ταυτιστούν σε βάθος χρόνου απόλυτα μαζί του. Νομίζω ναι ότι πλην απροόπτου πλέον είναι ένα, τουλάχιστον με την μαρούσα μορφή του, μπορεί να υπάρξει με άλλες στο μέλλον, είναι σε μια μάλλον ανεπίστρεπτη παρακμή με όλες τις επιφυλάξεις που έχει κανείς όταν μιλάει για το μέλλον. Ο Πολ Βαλερή έλεγε προβλέπω, άρα απατώμε, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, οπωσδήποτε οι κοινωνικές επιστήμες είναι ένα πεδίο στο οποίο μπορεί κάποιος να κάνει an educated guess, που λένε και οι Αγγλοσάξονες, δηλαδή να κάνει μια εκτίμηση βάσει των δεδομένων, αλλά δεν έχουν μαθηματική υφή αυτές οι εκτιμήσεις, έτσι. Ήθελα να ρωτήσω, βιώνουμε μια περίοδο φέτος στην οποία πραγματικά κανείς δεν είχε προβλέψει. Βλέπουμε μια κατάσταση μέσα στα πλαίσια της πανδημίας, μια κατάσταση η οποία επηρεάζει ουσιαστικά όλο τον πλανήτη. Βλέπουμε να αυξάνεται η πίεση και οικονομικά πάρα πολύ και κοινωνικά, και φυσικά αυτό μεταφράζεται και πολιτικά. Βλέπουμε μια σειρά από χώρες να έχουν υποστεί πολιτική κρίση και κυβερνητική κρίση ακόμα
ακριβώς λόγω αυτών των φαινομένων που ζούμε. Δηλαδή ακόμα και φωνές αντιδραστικές απέναντι στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας, που είναι το πλέον, από τα πλέον μονολιθικά καθεστώτα του πλανήτη, είδαμε την άνοιξη που πέρασε, είδαμε κυβερνητικές κρίσεις στη Βραζιλία, στη Βρετανία, και γενικότερα έχει πολλαπλασιαστεί η κοινωνική πίεση και η οικονομική πίεση προς τις κυβερνήσεις. Πώς βλέπετε την πορεία της πολιτικής σε τοπικό και σε διεθνές επίπεδο μέσα στα πλαίσια της πανδημίας? Θα έλεγα ότι τα πιο δύσκολα είναι μπροστά μας, γιατί προς το παρόν, ενεργώντας εμπροσθοβαρός εν πωλής, σε κάποιο βαθμό κάνοντας αυτό που μιας και εξής αναφερθήκατε στον αγγλικό όρο anticipated reactions, ευρωπαϊκοί θεσμοί, όπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και άλλοι, έριξαν κυριολεκτικά λεφτά από το ελικόπτερο για να μην αφήσουν οι οικονομικές συνέπειες της κρίσης να διαλύσουν όλους τους παραγωγικούς μηχανισμούς των δυτικών κοινωνιών. Αυτό όμως μπορεί να γίνει αν η υγειονομική κρίση περιοριστεί στο χρόνο. Εάν κρατήσει πάρα πολύ και αποσαθρώσει όλους τους παραγωγικούς ιστούς και τους συμπάντες στα δυτικά κράτη, όταν θα βγούμε και θα μετράμε τις πληγές και δεν θα είναι δυνατόν να συνεχίσει η επάπειρο χωρίς δημοσιονομικό έλεγχο καταβολή χρημάτων ιονή χαριστικών ή ατόκων ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, νομίζω τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα και είναι, όσον αφορά τη χώρα μας, με ανησυχεί εξαιρετικά το γεγονός ότι παράλληλα προς την οικονομική κρίση που θα φανεί όταν θα περάσει αυτή η περίοδος έτσι των χρημάτων από το ελικόπτερο, θα έχουμε και εκλογές με απλή αναλογική που είναι εξ ορισμού οδηγός της ακυβερνησίας. Βέβαια, εάν γίνουν δεύτερες εκλογές, έχω παρατηρήσει κάτι που αφορά τα τελευταία 100 χρόνια χωρίς εξαίρεση. Όποτε έγιναν εκλογές που έδωσαν αποτέλεσμα ακυβερνησίας με συνέπεια ο λαός να κληθεί πολύ σύντομα ξανά στις κάλπες, τη δεύτερη φορά η λαϊκή ψήφος λειτουργήσε διαφορετικά. Και αν μου επιτρέπετε να σας αναφέρω μία περίπτωση που είναι πρόσφατη και επομένως στις μνήμες όλων των ακροατών μας και των πολιτών, αλλά σας διαβεβαιώ ότι αυτό είναι 100 χρόνια συμβαίνει χωρίς εξαίρεση. Σε εκλογές του Μαΐου του 12, τα δύο πρώτα κόμματα πήραν 18 και κάτι και 16 και κάτι. Και σε ένα μήνα μέσα άφησαν και τα 10 μονάδες και τα δύο το ποσοστό τους, που σημαίνει ότι πρώτου φόβου της εκυβερνησίας δημιουργείται μια συσπήρωση στους βασικούς πόλους εξουσίας. Οπότε κατά συνέπεια μέσα στο γενικότερο σκηνικό ανακατατάξεων και αβεβαιότητας το οποίο ισχύει, δημιουργείται και έχουμε μπροστά μας, κάπου θα βρεθούν και οι συστημικές ισορροπίες, πιστεύετε? Θέλω να το ελπίζω, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί στο πόσο βαθιά θα είναι η οικονομική κρίση που θα ακολουθήσει την υγειονομική, αν κάποτε αυτή τελειώσει. Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε καθηγητά. Πιστεύετε ότι αυτά που ονομάζουμε εθνικά θέματα και τυχαίνει να περνάμε μια χρονιά που έχει έντονες ανακατατάξεις και αναταράξεις σε αυτά τα θέματα, αυτά τα θέματα επηρεάζουν ουσιαστικά την πολιτική ατζέντα και την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα? Ανήκω σε αυτούς που πάντα πίστευαν, και γι' αυτό είχα αναδειωθεί στο πανεπιστήμιο μου στη διάσπαση του τμήματος πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων, ότι η διεθνής πολιτική και η εσωτερική πολιτική αλληλοεπηρεάζονται καθοριστικά, και μπορώ να απαριθμίσω, αλλά θα έκανα κατάχρηση του χρόνου σας, αναρρύθμιτα παραδείγματα ελληνικά και διεθνή, όπου η αλληλοδίσδυση, ο προσδιορισμός των διαιρετικών τομών, ακόμα και ο εθνικός διχασμός που δημιούργησε τις πιο βαθιές πολιτικές ταυτίσεις στην Ελλάδα, ήταν προϊόν διάστασης στην εξωτερική πολιτική. Αλλά μιας και θέτει το θέμα για τα εθνικά ζητήματα, νομίζω ότι οι γνωμικήτορες, όπως είστε εσείς οι δημοσιογράφοι, οι γνωμοπλάστες, οι διαμορφωτές της κοινής
γνώμης. Καλό είναι. Εγώ ιστορικός είμαι μόνο τίποτα. Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει, ιστορικός στην επιστήμη σας, αλλά έχετε επικοινωνιακή δυνατότητα. Δυνατότητα επικοινωνείτε με ευρύ κοινό, να ετοιμάζουν τη δημόσια γνώμη ότι εάν πάμε, και δεν βλέπω άλλο τρόπο εκτός από τον πόλεμο, κάποια στιγμή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, κάποιες πτυχές και κάποιες παράμετροι, κυρίως που έχουν να κάνουν με την νοτιοανατολική Ευρώπη, με την επίρρεια του Καστελόριζου και άλλων νησιών, θα βρεθούμε με απόφαση όχι απολύτως ικανοποιητική για αυτό που τροφοδοτείται ως αδιάλακτη εθνική φιλοτιμία, να το πω έτσι. Μάλιστα. Αρκετά σαφές και διαφωτιστικό. Κύριε Καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να ανανεώσουμε κάποια άλλη στιγμή το ραντεβού μας για άλλα θέματα. Εγώ σας ευχαριστώ ειλικρινά.